Να καλησπέρισουμε και τον κύριο Γιώργο Φρισιάλο, ο οποίο είναι διδάκτορ μοριακή και γενετική βιολογία. Καλησπέρα. Στην τηλεφωνική μα γραμμή είναι η Μαρία, η οποία για κάποιου λόγου δεν ήθελε να εμφανιστούν τα στοιχεία τη, το πρόσωπό τη στην εκπομπή, καθώ μεγάλωσε με δύο γονείς που δεν πίστευαν ποτέ την αλήθεια για την ταυτότητά τη. Μαρία, μου έζησε μέχρι ποια ηλικία με την αμφιβολία για τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Έζησα με την αμφιβολία μέχρι πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέχρι που έφτασα 30 χρονών. Ποιος μπαμπάς, ποιαν ο μπαμπάς, εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου. Εσείς ξέρετε και δεν μου λέτε γιατί. Γιατί θέλω να μάθω ποια είμαι, πείτε μου. Είχες αρχίσει να αμφιβάλλεις για τα όσα σου είχαν πει οι άνθρωποι που εσύ γνώριζες ως γονείς. Σε ποια ηλικία άρχισες να πιστεύεις ότι σου λένε ψέματα? Εγώ γνώριζα από πολύ μικρή ηλικία, εντυπωμένη, αυτό που είχαν πει. Όταν όμως μπήκα στην εφηβεία, άρχισα να ρωτάω ποιοι ήταν οι πραγματικοί μου γονείς, πώς βρέθηκα με αυτούς τους γονείς που με βρήκαν. Και συνέχεια μου έδιναν διαφορετικές απαντήσεις. Και πήγες στην οδοντόπουλτσα του πατέρα σου και πήγες για τεστ στην ελεύθερη οδοντόπουλτσα του πατέρα και σας την έφερε. Την αλήθεια την έμαθες αργότερα και σε βοήθησε να μάθεις την αλήθεια ο γιατρός, ο κ. Φιτσιάλος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε γιατρούς, σε κλινικές, να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει τεστ πατρότητας. Μου λέγανε ότι από τη στιγμή που ο πατέρας μου πέθανε, αυτό δεν μπορεί να γίνει, μέχρι που επικοινώνησα με τον κύριο Τσιάλο. Και την κουβέντα που είχαμε, μου είπε όχι μόνο ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά πρότεινε και πάρα πολλές λύσεις. Να ρωτήσω κάτι αυτό με την Βαντόπουτσα. Μετά από πόσες μέρες αφού το έφυγε ο πατέρας της? Μετά από χρόνια. Δεν έχει σημασία. Μετά από χρόνια μπορούμε. Μετά από 5 χρόνια, από 10 χρόνια ακόμα. Μπορούμε οποιοδήποτε υπόβαθρο, οποιοδήποτε αντικείμενο έχει πάνω το βιολογικό υλικό κάποιου ανθρώπου, ναι, να βγάλουμε αυτό το βιολογικό υλικό, να ταυτοποιήσουμε το DNA και να κάνουμε ταυτοποίηση του DNA με κάποιον άτομο. Η οδοντόπουλτσα δηλαδή μετά από 2-3 χρόνια μπορεί να έχει ακόμα βιολογικό υλικό? 10 χρόνια και 15 έχουμε λύσει πρόσφατα υπόθεση μετά από 20 χρόνια. Τι πέντε. Αρκεί να συντηρηθεί σε θερμοκρασίες δωματίου, να το πούμε έτσι, να μην είναι διατεθειμένα στον ήλιο. Τα αντικείμενα να μην είναι διατεθειμένα στην υγρασία, σε έντονη υγρασία. Εάν παραμείνουμε σε μια ντουλάπα, σε ένα σιρτάρι, μετά από 20 χρόνια μπορούμε να βγάλουμε το DNA και να κάνουμε ταυτοποίηση. Οδοντόπουλτσες, από ρολόγια έχουμε βγάλει. Από φορολογική δήλωση. Από φορολογική δήλωση κάπου που είσαι. Γύρω-γύρω από την υπογραφή του. Τι? Γύρω-γύρω από την υπογραφή του, εκεί πέρα που είχε υπογράψει πάνω στην ρολογική του δήλωση. Έχουμε λύσει μια υπόθεση πατρότητας, ο πατέρας είχε πεθάνει πριν 10 χρόνια. Και το μόνο πιστήριο ήταν η φορολογική δήλωση που είχε υπογράψει το 1995. Γύρω-γύρω από την υπογραφή του. Την είχαν φυλάξει στα σιρτάρια, δεν είχε απομίσει κανένας. Βρήκανε, τυχαίως γνώριζαν και αυτοί αυτά τα έγγραφα. Τα φτάνουν στο εργαστήριο, extreme καταστάσεις, να το πω ακραίες καταστάσεις, αλλά ακόμη και εκεί πέρα μπορούμε. Μας χρειάζεται πλέον ελάχιστη ποσότητα. Έχουμε πλέον τεχνολογίες και στην Ελλάδα. Έχουμε φέρει τεχνολογίες στην Ελλάδα που έχουν αλλάξει. Ποιο λογικό υλικό μπορεί να μείνει σε ένα χαρτί γύρω από την υπογραφή? Προφανώς θα ήταν κεντρώτας. Θα ήταν κερατινοκύτταρα που λέμε και κύτταρο του επιδέρματος. Και εσύ, και υπάρχει τρόπο δηλαδή να συλλέξει κανείς από εκεί DNA? Όλα τα κύτταρα του οργανισμού έχουν DNA. Όποιο κύτταρο και να πάρει. Γιατί εγώ νόμιζα ότι μέχρι τώρα είχα ακούσει κάποιες ταινίες ότι αν βρουν κάποια τρίχα, βρουν κάτι χειροπιαστό. Αυτά ήταν το πρώτο προηγούμενο στάδιο. Πλέον μπορούμε να βγάλουμε από το ποτήρι που πίνετε, από ένα ποτσίγαρο, από ένα ρολόι, από ένα κινητό, από δοντόχουλτσα, από νύχια που έχουν κοπεί, από οποιοδήποτε αντικείμενο. Σας λέω, βρήκαμε από το 95 την φορολογική δήλωση κάποιου που είχε υπογράψει γύρω-γύρω. Είναι τα πιο εντυπωσιακά που έχουμε κάνει, αλλά γίνονται και αυτά. Έτσι, πλέον μας χρειάζεται απειροελάχιστη ποσότητα DNA. Έχουμε την τεχνολογία, πρέπει να υπάρχει εξειδικευμένη τεχνολογία για να μπορέσει να κάνει. CSI, είναι φοβερό. Ακριβώς, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα. Απλά αναλογίζομαι, όπως και εσείς και όλοι οι θεατές που μας βλέπουν, ότι λύθηκε μια υπόθεση 30 ετών μέσα σε 3 μέρες. Έτσι, υπάρχει πλέον η τεχνολογία μέσα στην Ελλάδα που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Βιτσιάλη, να ευχαριστήσω θερμότατα την κυρία Μαλέκη και τον Μαράκη στο τηλέφωνο.